είμαστε και οι δύο αισιόδοξοι ότι θα υπάρχει μια ικανοποιητική λύση μέχρι εκείνη την Πέμπτη. Τώρα είναι δύσκολο και για τον κύριο Ρέγκλιν νομίζω, αλλά και για μένα, να σας περιγράψουμε τις παραμέτρους αυτή της λύσης, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι η Ελλάδα να πάρει αυτό που της υποσχέθηκε το Eurogroup του Ιουνίου του 2017, ένα βιώσιμο χρέος. Ό,τι συμφωνήθηκε το 2015 μεταφέρθηκε στο 2018, δηλαδή στην τροποποίηση της δανειακής σύμβασης, ότι πρόκειται για εγγύηση και όχι για ενέχειρο η υποθήκη.